Χαίρετε, φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει σχετικά με την σημερινή απεργιακή κινητοποίηση στις 8 Μαρτίου, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ και ίσως για πρώτη φορά μη ειρωνικά. Γιατί, okay, για όλα υπάρχει μία πρώτη φορά και την πρώτη φορά και μία δεύτερη πρώτη φορά και μία τρίτη πρώτη φορά. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι σήμερα έγινε μία πανεργατική γενική απεργία, στην οποία συμμετείχαν εργατικά σωματεία, συμμετείχε η ΑΔΔΗ, η Ομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων, η ΓΕΣΕ, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, δεν συμμετείχε, γιατί η ΓΕΣΕ, κοιτάξτε, είναι θεσμός. Και σαν θεσμός πρέπει να τηρεί κάποια δεδομένα, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Θεσμικά λοιπόν έκανε το ρόλο της. Έκανε δηλαδή αυτό που επιβάλλει ως θεσμός αυτό το πράγμα και δεν συμμετείχε στην απεργία. Και τι είναι η απεργία? Τώρα η απεργία είναι αυτό το πράγμα. Ας πούμε, μαζεύονται πολλοί άνθρωποι και λένε σήμερα δεν δουλεύω. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα? Υπάρχει δικαίωμα, λέει, στην απεργία. Που εντάξει, είναι δικαίωμά σου να απεργήσεις. Τι θα γίνει όμως με τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων? Το δικαίωμα, ας πούμε, του άλλου να πάει να δουλέψει όταν εσύ απεργείς. Δηλαδή, εσύ θες να είσαι απεργός. Ωραία, μπορείς. Το άλλουνού το δικαίωμα να είναι απεργοσπάστης δεν έχει δηλαδή αυτός? Δεν μετράει? Τι θα γίνει με τα μαγαζιά στο κέντρο που κλείσανε? Που κλείσανε δηλαδή γιατί υποθηκεύεται το μέλλον των επόμενων γενιών. Κλείσανε δηλαδή, είναι λόγος αυτός για να κλείνει το κέντρο? Δηλαδή, χάθηκε να κλείνει το κέντρο επειδή γίνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας μαραθώνιος? Που είναι σοβαρός λόγος? Που έχουμε αγωνία, θα φτάσει, δεν θα φτάσει, είναι 42 χιλιόμετρα. Δηλαδή, τι νόημα έχει η πορεία? Έχει νόημα η πορεία τώρα, άμεσα, ή θα το δούμε στο μέλλον, θα το δούμε στην πορεία? Έχουμε μια απορία. Και γιατί να αντιδράς? Γιατί να αντιδράς, ενώ μπορείς ωραιότατα να μην αντιδράς? Μπορείς εκεί να κοιτάς τη δουλειά σου και να δουλεύεις. Τι έχουμε κερδίσει ποτέ με τις κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις? Γενικά, τι έχουμε κερδίσει τίποτα ποτέ? Γιατί να μην εμπιστευόμαστε τους φωτισμένους αυτούς ηγέτες που έχουμε, που ξέρουν ποιο είναι το καλό μας καλύτερα από εμάς τους ίδιους? Εμείς πρέπει απλά να κάνουμε τη δουλειά μας και να μην αντιδράμε σε τίποτα. Όπως κάνανε, είναι μια παλιά διαχρονική τακτική αυτή. Όπως κάνανε παλιά οι σκλάβοι, ας πούμε. Οι ήλωτες. Όπως κάνανε οι πληβοί αργότερα. Τι κάνανε? Κάνανε τη δουλειά τους. Όπως κάνανε και αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Γερμανία εκεί το 1940, που τι κάνανε δηλαδή? Έγινε μετά η δίκη της Νιρεμβέργης, τους λέγανε ρε παιδιά, γιατί δεν αντιδράσατε? Και λέγανε όχι παιδιά, εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Ήμασταν σπίτι δουλειά στρατόπεδο συγκέντρωσης. Που αυτό είναι κακή λέξη, δεν το λέμε τώρα, έτσι, το λέμε hot spot. Τι να αντιδράσουμε δηλαδή, σε τι να αντιδράσουμε? Δηλαδή οι πυραμίδες γίνανε μόνες τους? Πώς φτιάχτηκαν, με διαμαρτυρίες? Δηλαδή αυτοί που δουλεύαν εκεί πέρα τι ήτανε? Δεν ήταν άνθρωποι που απλά κοιτούσαν τη δουλειά τους? Μόνο δουλειά ήτανε. Ελεύθεροι επαγγελματίες ήτανε, καριερίστες οι άνθρωποι, με ελαστικό ωράριο, πολύ ελαστικό, έπαιρνε όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Έχουμε κερδίσει ποτέ κάτι από τις κινητοποιήσεις, πέρα από το 8ωρο, το πενθήμερο, τα εργασιακά δικαιώματα, την ασφαλισμένη εργασία, την άδεια μεταποδοχών, την άδεια κοίησης? Έχουμε ποτέ κερδίσει κάτι πέρα από αυτά? Τις αναρωτικές άδειες, πέρα από τα δικαιώματα των μαύρων, των γκέι, των μειονοτήτων, τα δικαιώματα? Έχουμε κερδίσει κάτι άλλο? Έχουμε κερδίσει, ας πούμε, πέρα από τη δημοκρατία και το Σύνταγμα? Έχουμε κερδίσει κάτι άλλο με τις κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις ποτέ? Γιατί να μην εμπιστευόμαστε αυτούς που ξέρουν, ρε παιδιά? Δηλαδή, σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε το νοσοκομείο παιδών, τα ξέρετε. Τα νοσοκομεία παιδών, που είναι 4 σε όλη τη χώρα, τα 2 είναι μεσοτυχία. Το ένα είναι δίπλα στο άλλο. Γιατί έχει λογική αυτό το πράγμα? Λες, πω, χάθηκα. Πού είναι το παιδόν? Εδώ είναι. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι εδώ. Κοιτάς δίπλα, λες, α, εδώ είναι το παιδόν. Να είσαι σίγουρος. Τι έχουμε εκεί, λέει, έχουμε έλλειψη προσωπικού τραγική. Λείπουν βασικές ειδικότητες. Λείπουν αναισθησιολόγοι. Λειτουργούν εργαστήρια. Δεν λειτουργούν ολόκληρα τμήματα. Αναβάλλονται προγραμματισμένα χειρουργία. Έχουμε αυτό το θέμα. Και είμαστε τώρα σε αυτή την κατάσταση που έχουμε αυτό το εθνικό πένθος, αυτή την αναταραχή. Όλοι πενθούμε. Όλοι. Όχι. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι καλύτεροι από εμάς, που ξέρουν τι συμφέρει το κοινωνικό σύνολο, είναι στοχοπροσιλωμένοι. Λένε, όχι, πρέπει να φροντίσουμε τώρα αυτές τις μέρες να φροντίσουμε για αυτό το πράγμα. Κατέβασαν λοιπόν προς ψήφιση το νομοσχέδιο που προβλέπει το να ιδρυθεί εκεί μέσα στο χώρο του νοσοκομείου ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που να πάρει όλα τα ογκολογικά τμήματα όλων των νοσοκομείων παιδών. Να γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τώρα αυτές τις μέρες έγινε αυτό. Πήρε λοιπόν αυτή η μεγάλη ευεργέτηση, η κυρία Βαρδινογιώργη, πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει, η Μαρικέτη, πώς τη λένε αυτή, η οποία σε ένα χώρο που ανήκει στο νοσοκομείο έβαλε πλάτη η ίδια και με χρήματα δικά της που πήρε από τις δωρεές όλων των άλλων ανθρώπων έφτιαξε ένα κτίριο. Και λέει, εδώ σε αυτό το κτίριο τι θα κάνουμε? Θα μεταφερθούν όλα αυτά τα τμήματα εδώ των άλλων νοσοκομείων, τα ογκολογικά, και θα φτιάξουμε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο νοσοκομείο. Και οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που δουλεύανε στο νοσοκομείο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είχαν σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, τώρα θα γίνουν ιδιωτικού δικαίου. Αλλά το σημαντικό δεν είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν. Το σημαντικό είναι πώς αλλάζει η σχέση του ασθενή. Γιατί σου λέει τώρα το κράτος, εδώ το θέμα είναι σοβαρό. Μιλάμε για παιδιά που πασχούν από νεοπλασματικές νόσους. Αυτό είναι επιχείρημα στο debate για το αν υπάρχει Θεός. Αυτό λοιπόν είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να κάνουμε τι?
Να βγάλουμε χρήματα. Γιατί έχουμε το δημόσιο που είναι υποστελεχωμένο. Οι άνθρωποι φεύγουν σε συντάξεις, δεν πηγαίνει κανένας στη θέση τους, δεν γίνονται προσλήψεις. Έχουμε δώσει χειροκροτήματα στο μεταξύ. Πάρα πολλά. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά με χειροκροτήματα, δηλαδή μόνο. Είναι περίεργοι άνθρωποι. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε προσλήψεις, θα δώσουμε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για να έρθει μόνιμο προσωπικό εκεί, γιατροί και νοσηλευτές, να στελεχώσουν το νοσοκομείο. Έχουμε εμείς καμία ευθύνη για το γεγονός ότι καθυστερούν οι εξετάσεις των ανθρώπων αυτών? Φυσικά και όχι. Ποιος φταίει για τις ελλείψεις προσωπικού, παιδιά? Ποιος φταίει? Οι κομμουνιστές. Ακριβώς. Έρχονται οι κομμουνιστές και τι κάνουν? Απευθείας αναθέσεις, δηλαδή αναδιανομή πλούτου. Ορίστε, να, οι κομμουνιστές. Ποιοι φταίνε? Οι συνδικαλιστές. Εννοείται. Που κάνουν απεργίες και τους βγάζει τις απεργίες παράνομες ο νόμος Χατζηδάκη. Είναι και παράνομοι. Που κάνουν κινητοποίησεις χρόνια και δεν τους ακούμε πουθενά. Ποιοι φταίνε γι' αυτό? Τα κανάλια που δεν τους δείχνουν πουθενά. Που περιμένουν από ένα κωμικό να κάνει ένα βίντεο να το ακούσουμε. Αυτοί φταίνε. Ας έδειχναν, πηγαίνανε στις παραλίες να δείξουν λίγο μαγιό, κάτι τέτοιο, ας πούμε, να βγουν τα ρεπορτάζ εκεί κανονικά. Να μην έμφραγμα προκαλεί η εμφάνιση της Γενικής Εφημερίας των Παιδών. Στα ύψη ο υδράργυρος γιατί μετρήσαμε τα παιδιά και έχουν πυρετό. Ποιος φταίει? Οι εργαζόμενοι φταίνε. Που λένε, θυμάσαι τότε που είχαμε πάθει επαγγελματική εξουθένωση? Ήτανε πριν από 2 χρόνια. Τότε ήμασταν ξεκούραστοι. Και έρχεται το κράτος και λέει, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, είναι αυτή η κατάσταση. Δεν θα αποδώσουμε ευθύνες. Δεν είναι η ώρα αυτή να πούμε ποιος φταίει για το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα που έπρεπε να κάνει το κράτος δεν τα κάνει. Θα ψάξουμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο, ο διοικητής. Αυτός ο διοικητής εδώ πέρα τον έβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ήταν καλύτερα, όχι και. Και οι προηγούμενοι λένε τον άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Παιδιά, αυτός είναι 10 χρόνια διοικητής εδώ πέρα. Είναι μόλις. Ας αλλάξουμε. Δεν είναι ο διοικητής, οκ. Κανένα σταθμάρχη δεν υπάρχει εκεί πέρα, κανένα σταθμάρχης εκεί πέρα να πούμε. Και τέλος πάντων, σημασία δεν έχει το ποιος φταίει. Σημασία έχει το πώς θα το διορθώσουμε. Και πώς θα το διορθώσουμε αυτό το πράγμα. Θα το δώσουμε στον ιδιώτη. Αυτό ήταν. Το κάναμε το καθήκον μας. Τελείωσε η δουλειά μας. Τώρα μπορείς να σώσεις το παιδί. Βέβαια. Αν έχεις χρήματα να δώσεις, εκεί μπορείς να σώσεις το παιδί σου. Τώρα αυτό εξαρτάται από σένα. Τώρα είναι η ατομική σου ευθύνη. Εμείς ό,τι ήταν να κάναμε, το κάναμε. Εμείς είμαστε εδώ για τα βασικά. Για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και για την καταστολή. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι δικά σας. Δηλαδή, αν δεν κάνει αυτά τα βασικά πράγματα το κράτος, ποιος θα τα κάνει? Τι θα κάνω, θα κάθομαι εγώ, θα λέω δεν μ' αρέσει που με κλέβω και να δέρνω τον εαυτό μου? Θα φτάσω σε αυτό το σημείο? Όχι, γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Ποιος φταίει δηλαδή για το γεγονός ότι τα τρένα κυκλοφορούσαν έτσι όπως κυκλοφορούσαν, χωρίς σύστημα ασφαλείας? Ότι πουλήθηκε ο ΣΕ για ένα πιάτο φαΐ? Ότι φύγανε εκατοντάδες εκατομμύρια σε τσέπες δεξιά και αριστερά? Ποιος φταίει? Το κράτος φταίει? Όχι βέβαια, ο σταθμάρχης φταίει. Βγήκανε και το είπανε στο Twitter εκεί πέρα. Είναι μια συνομιλία που ακούστηκε εκεί πέρα, που κάνανε μια κουβέντα. Ήταν ο κύριος ο Πορτοσάλτε εκεί, ο κύριος Ψαριανός, σε μια κουβέντα. Βγήκε κάποιος άνθρωπος και είπε: ορίστε, αυτό το κολοτρένο φταίει. Θα χάσουμε δηλαδή εδώ πέρα, θα χάσουμε τη διακυβέρνηση για αυτό το κολοτρένο. Αν είναι δυνατόν. Τον έπνιγε το δίκαιο του τον άνθρωπο. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε? Είπαμε, συγγνώμη, είπαμε. Συγγνώμη, είπαμε. Συγγνώμη. Ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη προσωπικά ο άνθρωπος αυτός. Και εγώ θα το κάνω. Θα περνάω κόκκινο, θα μου λέει ο άλλος, πέρασες κόκκινο. Θα του λέω, συγγνώμη. Είμαστε εντάξει. Ανέλαβα το πολιτικό κόστος. Γεια. Είπε συγγνώμη, βγήκαν οι άλλοι στον δρόμο. Ας πούμε, λένε δεν τη δεχόμαστε τη συγγνώμη σου. Θα σας πλακώσουν στο ξύλο οι αστυνομικοί, δηλαδή πώς θα γίνει? Και δεν δέχεστε τη συγγνώμη, και δεν θέλετε να σας δέρνουν. Και δεν θέλετε να σας πετάνε δακρυγόνα μέσα στο σταθμό του μετρό. Και δεν θέλετε να έχετε και ασφαλίτες εκεί πέρα γύρω-γύρω. Είστε μυστήριοι. Ούτε το συγγνώμη σας αρκεί, ούτε το ότι σας δέρνουν σας αρκεί, ούτε να σας πετάνε χημικά εκεί που διαμαρτύρεστε και είστε κανονικά, ούτε να καταστέλνουν το δικαίωμά σας στη διαμαρτυρία θέλετε. Τι θέλετε τέλος πάντων? Βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και κάνουν τη δουλειά τους, αναφέρουν τα γεγονότα. Έτσι είναι. Ελέγχουν τους πολιτικούς. Βέβαια, βγήκε αυτός ο εξαιρετικός αυτός κύριος που κάποια στιγμή βγήκε ένας Άρης και ανέλαβε αυτός προσωπικά να μαυρώσει το όνομα. Να το διορθώσει δηλαδή αυτό. Και λέει, κλαίτε τώρα με το δυστύχημα στα τρένα. Αλλά όταν όμως τα έχετε σιδηροδρόμους, δεν θα το σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Βγήκε και το είπε αυτό. Δηλαδή, βγήκε στην τηλεόραση και είπε, μπορεί να έχουμε νεκρά παιδιά, αλλά τι θέλετε? Έτσι μαθαίνουμε εμείς. Πρέπει να κάνουμε θυσίες. Και η λογική τι λέει? Δεν έχουμε καλή δημοσιογραφία. Άρα, τι πρέπει να γίνει? Με αυτή τη λογική. Κάποια στιγμή πρέπει να το διορθώσουμε κι αυτό. Βέβαια. Γιατί τι κάνουν οι δημοσιογράφοι αφού γκράζονται το λαό, ακούνε τους ανθρώπους? Δηλαδή κάνανε απεργίες οι σιδηροδρομικοί. Πηγαίνανε οι δημοσιογράφοι εκεί πέρα και λέγανε τι, απεργίες, γιατί δεν ακούσαμε κάτι, δεν ακούσαμε. Βγαίνανε μετά, παρετούταν ο υπεύθυνος ασφαλείας. Ήτανε τι, δεν ακούσαμε, δεν το ακούσαμε αυτό, παιδιά, λίγο πιο δυνατά. Μετά στέλνανε εξώδικα. Τα βλέπανε οι δημοσιογράφοι, λέγανε τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι. Αυτό δεν είναι είδηση. Γίνεται το δυστύχημα και μετά ξέρουμε για το σταθμάρχη. Πώς τον λένε, πού μένει, τι κάνει, τι έφαγε χθες, είναι σε αναρωτική άδεια. Ποιος γιατρός του έδωσε την αναρωτική άδεια? Δημοσιογραφικές πηγές τώρα μιλάμε. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ο ίδιος ανέλαβε να είναι γραφείο τύπου του δημοσιογράφου. Φοβερό. Που βγήκε μετά και λέει: έχει γίνει χαμός τώρα με αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, που είπε αυτή τη δήλωση. Τι κάνω, τι πρέπει να κάνω εγώ? Πρέπει να βγω να πω σήμερα κάτι ακόμα πιο μεγάλο, ακόμα πιο σημαντικό, ακόμα πιο βαρύ, για να έρθουν τα φώτα της προσοχής σε μένα. Και δήλωσε αυτός ο άνθρωπος, λέει: ναι, πες ότι είσαι ο Υπουργός Ανάπτυξης. Μπορείς να βγεις δημόσια να πεις: έχουν πρόβλημα τα τρένα, έχουν πρόβλημα στην ασφάλεια. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, σαν να βγαίνω εγώ να λέω: δηλαδή, δεν το βλέπετε εσείς ότι είμαι καραγκιόζης? Πρέπει να το λέω κιόλας ότι είμαι καραγκιόζης? Να βγαίνω και να λέω: ποιον είπες καραγκιόζη?